Θα ξεκινήσουμε με μια συγκινητική διάσωση ενός σκυλάκου στα κεραμιά Χανίων. Δύσκολο το τρίμερο που προηγήθηκε, δύσκολα και τα επόμενα 2-24 ώρα. Αυτό που είπα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής δεν είναι τίποτα, καθώς όλοι είμαστε εν δυνάμει εθελοντές να βοηθήσουμε τα ζωάκια, να αφήσουμε λίγο τροφή, να αφήσουμε λίγο νεράκι. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άρια Θανασάκη, μέλος Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων, να την ευχαριστήσω και να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε? Μια χαρά. Καλησπέρα στους τηλεθετές σας. Μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Αναφέρθηκα σε αυτή την διάσωση ενός σκυλάκου στα κεραμιά. Ακριβώς. Για πείτε μας για το περιστατικό μια λίγο. Διάσωση. Ναι, το περιστατικό αυτό κινητοποίησε αρκετούς συμπολίτες μας, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην αστυνομία, ειδοποίησαν το Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η Προστασία των Ζώων, καθώς και την κυρία Μποβολάκη από την Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Ναι. Οπότε όλοι συνεργαστήκαμε στη διάσωση αυτού του σκυλάκου που πραγματικά ήταν σχεδόν πνιγμένο στα χιόνια. Μετέβη το κλιμάκιο της αστυνομίας, πραγματικά οι άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο. Έσπευσαν λοιπόν τα ΤΑΕ και κλιμάκιο της αστυνομίας και δεν μπορούσαν να βρούνε ποιος είναι ο κηδεμόνας, καθώς το ζώο δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση, δηλαδή μικροτσιπ. Βρισκόταν σε μία απόμερη περιοχή. Είχε λουράκι ωστόσο. Δεν μπορούσαν να εντοπίσουν. Ήτανε δεμένο. Ορίστε. Ήτανε δεμένο το σκυλάκι. Δεν ήτανε δεμένο, ναι. Αλλά ήτανε κάποιο σημείο δύσβατο και με τη χιονοθύελα που ξεκινούσε, ακόμα και αστυνομικοί πραγματικά δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στο σημείο αυτό. Είχε ένα σπιτάκι, αλλά ήταν πραγματικά επικλινές στο έδαφος και ήταν σχεδόν μέσα στα χιόνια. Και όσο προχωρούσε η χιονοθύελα, πραγματικά θα πνιγόταν εκεί πέρα. Θα είχαν τη ζωούλα του δηλαδή σίγουρα. Εάν γι' αυτό υπήρχε... και η εικόνα του ευαισθητοποίησε πολύ κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα όπου πρέπει να βρούμε μια οικογένεια για αυτό το σκυλάκο. Ή για αυτή τη σκυλίτσα. Λοιπόν, οι αστυνομικοί λοιπόν, για να ολοκληρώσω, φεύγοντας, παρόλο που δεν βρήκαν τον κηδεμόνα, βλέποντας τις συνθήκες που διαβιούσε το ζώο και την χιονοθύελα που πραγματικά ξεκινούσε εκείνη την ώρα και όπως όλοι γνωρίζαμε ήταν σφοδρή, πήραν μαζί τους το σκυλάκι, δεν μπόρεσαν να το αφήσουν εκεί. Αφού δεν είχαν βρει τον κηδεμόνα και επικοινώνησαν μαζί μας και στήθηκε μια συνεργασία και μια γέφυρα διάσωσης αυτού. Μπράβο. Με αποτέλεσμα να βρεθεί ένα σπίτι φιλοξενίας, εκεί βρίσκεται το σκυλάκι τώρα. Πριν επισκέφτηκε φυσικά τον κτηνίατρο, ναι, όπου έγιναν οι απαραίτητες αιματολογικές και άλλες εξετάσεις που διαβεβαίωσαν ότι είναι μια χαρά, χέρι άκρας υγείας, είναι 27 κιλά, είναι 2 ετών, είναι νεαρό σκυλί, πολύ φιλικό, πολύ γλυκό πλάσμα πραγματικά και ευγνώμων για τη διάσωση αυτή που έγινε. Και τώρα φυσικά αναζητούμε ένα μόνιμο σπίτι. Αναζητούμε ένα μόνιμο σπίτι και να απευθύνουμε και έκκληση στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως, τώρα είναι μας. Σε σπίτι φιλοξενίας και σίγουρα πρέπει να δοθεί το σκυλί αυτό για υιοθεσία. Μάλιστα. Η ηλικία του δεν ξέρω. Να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά. Είναι περίπου 2 ετών. Είναι μικρό σκυλάκι. Ναι, είναι μικρός. Να επικοινωνήσει μαζί σας με την προστασία των ζώων. Θα δώσω ένα τηλέφωνο. Βέβαια. Στους τηλεθεατές σας, με το οποίο όποιος θέλει να υιοθετήσει το πλάσμα αυτό θα μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε στιγμή και να έρθει σε επικοινωνία και επαφή μαζί μας για να γνωρίσει από κοντά το ζωάκι. Μάλιστα. Το τηλέφωνο το είναι 6940. Βεβαίως. Τώρα είναι σε σπίτι φιλοξενίας. Η φιλοξενία είναι το πρώτο στάδιο μετά τη διάσωση κάποιου ζώου και μετά να ζητούμε πάντα υιοθεσία μόνιμη. Μάλιστα. Να δώσουμε το τηλέφωνο. Βεβαίως. Το τηλέφωνο είναι 6945. Ναι. 72 73 00. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε εσάς, στους εθελοντές, στην αστυνομία που κινητοποιηθήκατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Θανασάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,